Θα έπεσε η αυλαία στην υπόθεση βιασμών ανηλίκων από συγγενικά τους πρόσωπα στη Βάχνα. Υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Κύπρο το 2015. Πατέρας και γιος καταδικάστηκαν σε 18 και 8 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα. Σε 18 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το πρωί το κακούργιο δικείο στη Λεμεσό τον 65χρονο πατέρα και σε 8 χρόνια τον 39χρονο γιο του, οι οποίοι το 2015 είχαν συλληφθεί μαζί με τη μητέρα και τον μικρότερο γιο της οικογένειας για βιασμούς και άσυμνες επιθέσεις σε ανήλικα συγγενικά τους πρόσωπα. Οι δυο τους κρίθηκαν ένοχοι σε προηγούμενη διαδικασία για μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν σεξουαλικής φύσεως αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού μεταξύ των ετών 1992 και 2009. Η σύζυγος του 65χρονου που είχε επίσης συλληφθεί τότε αθώθηκε στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και που αφορούσαν την παράληψη να πράξει κάτι έτσι ώστε να αποτρέψει τη διάπραξη των αδικημάτων από τον σύζυγο και τον μεγάλο της γιο. Υπενθυμίζεται πως ο μικρότερος γιος της οικογένειας, 38 ετών σήμερα, είχε παραδεχθεί ενοχή σε 4 κατηγορίες για άσεμνες επιθέσεις εναντίον 3 εξαδέλφων του την περίοδο 1995-1999 και αφέθηκε ελεύθερος το 2015. Το δικαστήριο είχε τότε λάβει σοβαρά υπόψη τη μεταμέλειά του το γεγονός της άμεσης παραδοχής του, της κράτησης του για 3 και πλέον μήνες και το ότι κατά τη διάπραξη των σοβαρότερων αδικημάτων ήταν μόλις 15 ετών, αλλά και το λευκό του ποινικό μητρό. Η πρωτοφανής υπόθεση ήρθε στο φως 23 χρόνια μετά, όταν τα ενήλικα πλέον θύματά τους βρήκαν τη δύναμη να αποκαλύψουν τον εφιάλτη που βίωσαν. Η σημερινή διαδικασία, όπως και οι προηγούμενες, έγιναν και κλεισμένων των θυρών και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν πίσω στις κεντρικές φυλακές για να εκτίσουν την ποινή τους.